ακόμα ο κύριος Σκουλός, να πω την αλήθεια. Τρελαίνω με την είδηση πώς περπατούσε. Πήγαινε έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Καλύτερα. Βέβαια. Πού πηγαίνεις, τι έχεις ετοιμάσει? Λοιπόν, πηγαίνω, όπως σας είπε και πριν η Αμάντα, έχουμε κανονίσει να πάμε για ένα... Πού είπαμε, πάμε, συγγνώμη, κυρία Αμάντα. Συγγνώμη, μαζί είπατε. Μπραντς. Ναι, πηγαίνουμε για ένα μπραντς. Κατά τις 12 η ώρα. Πηγαίνουμε έτσι όπως με βλέπετε. Καθόμαστε έξω, έχει ωραία μέρα γενικότερα. Ναι, ναι. Μετά καθόμαστε εκεί, μπουρου, 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 μπουρου. Σε παρατάει. Με αφήνει γιατί δεν της βγάζω άκρη, μου εξηγεί. Αυτή λέει τα δικά της, λέω τα δικά μου, με αφήνει. Η ώρα έχει πάει 4 η ώρα. Πεινάω πάρα πολύ, έχω μείνει μόνη μου. Ναι. Καλά, βρίσκω ένα ωραίο μαγαζάκι, πηγαίνω και κάθομαι για φαγητάκι. Μόνη, ε! Βεβαίως μόνη. Θα τα αφήσω έτσι και θα τα βάλω μετά μέσα, εντάξει. Θα κάνεις ό,τι θέλεις. Πηγαίνω στο μέσα χώρο για να φάω. Εγώ πηγαίνω στην τουαλέτα. Πηγαίνω. Όμως για να, επειδή θα πάω και στην τουαλέτα, ναι, και επειδή θέλω να με δω και πώς είμαι, τι έχω, επειδή φόραγα τότε. Γιατί φόραγα από πάνω που αυτά πήγαμε την Αμάντα. Αυτά τα αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, τέλος πάντων καθαρίζεσαι. 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 Γιατί έχεις πάνω το πουλόβερ, μην έχουμε θέματα. Πηγαίνουμε λοιπόν, εκεί πέρα καθόμαστε, είναι ένα φόρεμα. Εσύ μόνη σου, δεν μόνη καθόμαστε. Μου, ναι, καθόμαστε, ενώ γενικά κάθομαι μόνη εσύ μου. Κάθεσαι. Για φαγητό τρώω πάρα πολύ ωραία και τη σαλάτα μου. Με παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος μου. Έχει το Πασαλιμάνι στον Πειραιά, είναι ένα μαγαζί που βλέπει τη θάλασσα. Έχει απογευματινό πάρτι, 7 η ώρα ελληνικά. Περίμενε, του λέω. Είμαι και μόνη μου, δεν έχω και παιδί, λέω. Αυτό είναι άλλο που δεν τώρα θέλω, θα πάω. Ναι. Πηγαίνω λοιπόν κι εγώ. Τα μπουζούκια, όπα και ο μπαγλαμάς. Βγαίνει αυτό το φορεματάκι. Μάλιστα. Μισό λεπτό, δεν έχω τελειώσει. Δεν σε βιάζω με τίποτα. Τα μαλλιά μου, μισό λεπτό, κάπου έχει πιάσει το μικρόφωνο. Περίμενε, περίμενε. Ωραία. Ωραία. Μήπως θέλεις μια κάποια βοήθεια? Α, θέλω να βγάλω αυτά τα σκουλαρίκια, δεν πάνε. Δεν πάνε. Θα κοιτάω στον καθρέφτη εκεί που φτιάχνουμε. Παρακαλώ. Έχω και έναν φίλο εκεί γενικότερα, τον Μέτ. Θα μου φυλάξει τα πράγματά μου, άρα θα μπω μέσα στο μαγαζί. Καλός άνθρωπος αυτός. Ναι, ναι. Έχω να κατεβώ πολύ. Λοιπόν, καιρό, επειδή απαγορεύεται να ξέρεις και το. Δεν ξέρω αν το λέμε. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που καπνίζουν. Το κάπνισμα, πώς δεν το ναι, λέμε. Το κάπνισμα. Απαγορεύεται, ναι. Λοιπόν, επειδή απαγορεύεται, εγώ το κρατάω αυτό, γιατί έξω δεν αφήνουν να καπνίζουμε. Και όποτε βγαίνω έξω, παίρνω και αυτό για να μην μπουντιάζω κιόλα. Ναι, το έχω μαζί μου και πηγαίνω. Αυτά τα αφήνω στην είσοδο και είμαι έτοιμη. Απόγευμα. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Γεωργία, τώρα αλήθεια θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η βαθμολογία? Δεν τους άρεσε. Τι, γιατί άλλο? Δεν ξέρω. Απολέον, έφελες 2-2 γιατί 2 ή 2 γιατί 2 σου βάλε? Γιατί μου είναι αδιάφορο το τελικό της look. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά είχες δει κάποια προσπάθεια που σου άρεσε για το τελευταίο look? Καμία. Αυτό το οποίο... Είναι αδιάφορη η τελική εικόνα. Το έχει κάνει το φόρεμα που είναι όντως αδιάφορο, λίγο πιο ενδιαφέρον με τα στοιχεία που έχει βάλει. 2 μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Κάτι να πεις? Όχι, τίποτα. Να σου πω εγώ. Ναι. Ο μέσος όρος είναι 2,2. Ευχαριστώ. Μπορείς να πας στους κριτές.